Είμαι ο Γιώργος Κάβαλος, κλασικά, τα ξέρετε αυτά. Θέλω να σας μιλήσω για κάποια πράγματα που δεν θεωρώ ότι αναγκαστικά πρέπει να τα ξέρετε. Απλά νιώθω ότι θέλω να τα πω για να ξέρετε πάνω κάτω ποιος είμαι. Είτε αυτό είναι καλό είτε είναι κακό. Θέλω λίγο να σας πω τι γίνεται. Ζω στο Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή, είμαι φοιτητής στο Ρέθυμνο. Παρ' όλα αυτά, λόγω του YouTube και λόγω όλης αυτής της φάσης μου, την οποία ονομάζω Instagram, YouTube, Resell, η σχολή έχει πάει λίγο σε δεύτερη μοίρα. Δεν το θεωρώ κακό, δουλεύω πάρα πολύ σκληρά. Όμως, επειδή εδώ είναι το στούντιό μου, δηλαδή εδώ έχω φτιάξει το σπίτι μου, εδώ έχω φτιάξει κάποια backgrounds, εδώ έχω όλα μου τα ρούχα, εδώ έχω όλο μου τον εξοπλισμό, και επειδή το Ρέθυμνο είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη για φοιτητές. Πραγματικά η φοιτητική ζωή εδώ είναι απίστευτη. Μπορεί, ρε παιδί μου, να μην έχει τόσα μέρη να πας, τόσες καφετέρες, τόσα κλαμπ, το ένα το άλλο. Αλλά πραγματικά για ένα φοιτητή εδώ πέρα είναι η τέλεια πόλη. Είναι όλα πολύ οικονομικά. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες άμα θες να καβλαντήσεις. Έχει γενικά πάρα πολύ φοιτητό κόσμο. Τα σπίτια είναι κοντά, οπότε μπορείς να αράζεις. Πραγματικά σαν φοιτητική ζωή το Ρέθυμνο είναι τέλεια. Θεωρώ ότι έχω ζήσει φοιτητική ζωή full. Σίγουρα δεν την έχω ζήσει όπως άλλοι. Απλά το Ρέθυμνο και γενικά η Κρήτη θεωρώ ότι με περιορίζει πάρα πολύ. Και αυτό πιστεύω ότι ναι, μπορεί να είναι και στο μυαλό μου. Απλά αν δεν ζήσω στην Αθήνα, ας πούμε, σε μια μεγαλύτερη πόλη, δεν θα το ξέρω. Νιώθω ότι πιέζομαι πάρα πολύ σε βάση από ανθρώπους. Και τι εννοώ με αυτό? Φίλους, δόξα τω Θεώ, έχω αρκετούς εδώ. Δεν χρειάζεται να έχω πάρα πολλούς. Περνάω καλά. Απλά περιορίζομαι πάρα πολύ στο θέμα των συνεργατών. Πολλές φορές θέλω να κάνω κάτι και δεν έχω ένα μαγαζί εδώ πέρα. Πολλές φορές θέλω κάποιους συνεργάτες, έναν editor, έναν director, ανθρώπους που το όπου να κάνουμε δουλειά μαζί και περιορίζομαι επειδή δεν υπάρχουν εδώ. Δεν μπορείς να κάνεις ένα βίντεο μόνο σου, ρε παιδί μου. Χρειάζεσαι τη γνώμη και των αλλωνών. Και επίσης είμαι ένα άτομο το οποίο δεν μπορώ να είμαι συνέχεια μόνος μου. Το έχω κάνει αυτό για 2 χρόνια. Για 2 χρόνια τα έκανα όλα μόνος μου. Έψαχνα μόνος μου, edit μόνος μου. Έκλεινα συνεργασίες μόνος μου, όλα μόνος μου. Απλά μετά από ένα σημείο δεν μπορείς. Θέλεις βοήθεια. Οπότε θα φύγω για Αθήνα. Είναι ένα βήμα το οποίο με φοβίζει λίγο. Αλλά αν δεν προσπαθείς κάτι, δεν ξέρεις ποτέ που θα βγει. Αυτή την περίοδο δεν νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου. Σε αυτό το κομμάτι που ονομάζεται ίντερνετ υπάρχουν 2 δυνάμεις που έχεις στον εαυτό σου. Η μία είναι η σωματική δύναμη και η άλλη είναι η ψυχολογική δύναμη. Οπότε π.χ. μπορεί εσύ να δίνεις το 100% της σωματικής σου δύναμης και ένα πολύ λίγο της ψυχολογικής σου δύναμης. Αυτό το οποίο μου συμβαίνει τώρα είναι ότι δίνω πάρα πολύ λίγο από την σωματική μου δύναμη, θεωρώ. Έχει, ας το πούμε, μπακάρει η ψυχολογική μου δύναμη. Και αυτό που σας λέω είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς τους YouTubers. Δεν γίνεται να ανοίξουμε την κάμερα και να είμαστε στεναχωρημένοι. Δεν γίνεται να πιεστούμε, γιατί δεν είναι μια δουλειά όπου θα σηκωθούμε το πρωί, θα πάμε, ας το πούμε, σε ένα γραφείο, σε μια καφετέρια, θα δουλέψουμε. Ό,τι και να γίνει, θα χαμογελάσουμε, θα κάνουμε ένα. Ναι, γεια σας, ξέρω εγώ τι θέλετε, ας πούμε, να παραγγείλετε, ή θα περάσουμε κάτι στον υπολογιστή και στο τέλος θα σχολάσουμε 5 ώρα. Δεν είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά, είμαι πολύ περήφανος για αυτή τη δουλειά. Χαίρομαι και νιώθω άντρας όταν λέω κάνω βίντεο στο YouTube και ζω από αυτό. Κάποιες φορές, ας το πούμε, που είμαι κόκκι. Κόκκι θα πει ουσιαστικά να είσαι έτσι λίγο, να το έχεις πάρει λίγο πάνω σου, να είσαι λίγο ψώνιο. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι επειδή είμαι 21 χρονών, είμαι 21. Ενηλικιώθηκα πριν 3 χρόνια και έχω κάνει όλο αυτό μόνος μου. Αυτή τη στιγμή τρέχω τόσα πράγματα μόνος μου. Πληρώνω άλλους ανθρώπους, πληρώνω τον editor μου. Το οποίο, ρε φίλε, το θεωρώ κάτι wow. Ωραία. Είμαι 21 χρονών και βγάζω χρήματα ώστε να μπορώ να πληρώνω και κάποιον άλλον. Το βλέπω ότι, όπως εγώ, ας πούμε, ποτέ δεν θα δουλέψω για κάποιον τζάμπα, ποτέ δεν θα μιλήσω για κάποιον, ποτέ δεν θα κάνω μια διαφήμιση για κάποιον τζάμπα. Έτσι, ρε φίλε, και οι συνεργάτες μου πρέπει να πληρώνονται. Αυτό είναι το σωστό. Άλλο να είναι φίλος μου κάποιος και να με βοηθήσει και μετά να τον βοηθήσω εγώ σε κάτι δικό του. Και άλλο, ρε φίλε, από το πουθενά να συνεργαστώ με κάποιον, εννοείται ότι θα πρέπει να πληρωθεί. Δεν νιώθω επίσης καλά με τον εαυτό μου σε θέμα από τα βίντεο. Πιστεύω ότι μπορώ να κάνω πολλά.
πολλά καλύτερα βίντεο. Θέλω λίγο να αλλάξω το content μου. Όχι ότι το έχω βαρεθεί, απλά δεν θέλω να είναι μόνο αυτό. Η εικόνα σου είναι το νούμερο ένα στο YouTube και το νούμερο ένα πράγμα που ας πούμε θα δει ένας διαφημιστής. Σε αυτό που κάνω, ποτέ δεν έχω αλλάξει το content μου για να πάρω μια χορηγία. Εγώ αυτό που προβάλλω είναι ένας 21χρονος, ο οποίος βγάζει λεφτά από το resell, ο οποίος ρε φίλε ακούει trap μουσική, θέλει να ζήσει μια καλή ζωή, ο οποίος είναι self-made και ο οποίος είναι στο struggle. Δεν το παίζω μια καλή εικόνα, δεν. Άλλο τώρα ρε φίλε να σου πει μαμάρκα, ξέρεις τι, πάρε αυτά τα λεφτά και απλά θέλω στο βίντεο να το πεις λίγο έτσι. Αυτό θα πει ότι απλά προσαρμόζεσαι στη χορηγία και είσαι αυτός που είσαι. Θέλω να ξέρετε ότι σε ό,τι κάνω είμαι μόνος μου ρε φίλε. Τι εννοώ? Ό,τι γαμημένη αγορά έχετε δει από εμένα, όλα αυτά τα ακριβά ρούχα, τα οποία για να μην παρεξηγιόμαστε, το ότι αγοράζω ακριβά ρούχα δεν το κάνω για flex ρε φίλε. Φοράω Palmangels track πάνω 350 ευρώ. Δεν το πήρα για να λέω ω, έχω 350 ευρώ Palmangels, σας γαμάω τους γκόμενες, ή εγώ έχω λεφτά και εσείς δεν έχετε. Το κάνω επειδή μ' αρέσει η μάρκα, νιώθω ωραία να φοράω τέτοια ρούχα και το κάνω μόνο για αυτό. Όποιος με ξέρει, ξέρει ότι ποτέ δεν θα το φλεξάρω τα ρούχα μου. Όλα αυτά λοιπόν τα παίρνω μόνος μου. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ρε φίλε, στο ίντερνετ υπάρχει πάρα πολύ hate, το οποίο δεν με νοιάζει. Απλά όταν το διαβάζεις είναι λογικό λίγο να σε επηρεάζει. Είμαι ένα παιδί το οποίο έχει αρχίσει κάτι από μια επαρχία ουσιαστικά, το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, και πάω στην Αθήνα να βρω σπίτι μόνος μου και να το επιπλώσω μόνος μου και να πληρώνω μόνος μου τους λογαριασμούς μου. Δεν είμαι ένα παιδί, μακάρι να ήμουν, ίσως ήμουν πιο chill, αλλά δεν είμαι ένα παιδί όπου θα τον πάρει ο μπαμπάς, θα τον πάρει η μαμά από το χεράκι, θα πάει να του βρει ένα σπίτι, θα του πει βρες ένα σπίτι μέχρι 500 ευρώ ενίκιο, θα πάει να του ενοικιάσει και θα του κάνει και άλλα 500 ευρώ να περνάει. Αν ήμουν έτσι, ρε φίλε, θα ήμουν μαλάκα μέσα στα λούσα, θα έκανα ό,τι γούσταρα, αλλά δεν είμαι έτσι. Και επειδή δεν είμαι έτσι, πιστεύω ότι αξίζω ένα σεβασμό παραπάνω. Σε αυτό που κάνω θα σεβαστώ πολύ περισσότερο ένα self-made παιδί και πιστεύω ότι αξίζω τον ίδιο σεβασμό. Δεν είναι το ίδιο να τα βρήκες έτοιμα και δεν είναι το ίδιο να βγήκες από το struggle. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ, ελπίζω να αλλάξει αυτό, είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξει και να σας ξεκαθαρίσω ότι όλα αυτά σας τα λέω όχι επειδή θέλω να δημιουργήσω δράμα και ειδικά δεν το κάνω για τα views. Αν θέλω να πάρω views, ξέρω πως να το κάνω, είτε με τον καλό είτε με τον κακό τρόπο. Απλά δεν θεωρώ ότι το να βγάζεις τα συναισθήματά σου στο ίντερνετ και να τα προβάλλεις έτσι, δεν το θεωρώ καλό. Το κάνω επειδή θέλω να έχει μείνει εδώ σαν αρχείο και ίσως να καταλήξει κάπου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που με ακούσατε, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, μάγκες, καλημέρα. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα. Σήμερα θα κάνω την πρώτη απόπειρα στο να κλείσω σπίτι στην Αθήνα. Μου ήταν αρκετά δύσκολο να βρω σπίτι στην Αθήνα, διότι όλα τα σπίτια είναι μισητικά. Άρα όλα θέλουν για να μπεις μέσα κάπου στα 1000 ευρώ budget, όπου δεν με ψήνει να δώσω 1000 ευρώ. Και έχω βρει ένα πολύ καλό σπίτι σε μια αρκετά καλή περιοχή. Έχει κάποια θετικά, έχει κάποια αρνητικά, αλλά τα θετικά είναι περισσότερα. Οπότε έχω πάρα πολύ άγχος να μπω να το δω και αν είναι καλό να το κλείσω. Θα τραβήξω την πρώτη αντίδραση μαζί σας. Ένα από τα καλά, ας πούμε, που έχει είναι ότι είναι full επιπλωμένο και μου είπε η νοικιάστρια ότι μπορώ να κρατήσω ό,τι θέλω. Όπου σημαίνει ότι μπορώ να γλιτώσω φούρνο, πλυντήριο και κάποια άλλα μικροπράγματα τα οποία θα κόστιζαν χρήματα. Ελπίζω να είμαι κολόφαρτος και το πρώτο σπίτι που δω είναι αυτό το οποίο θα μου αρέσει. Φτάσαμε, πάμε να το δούμε. Καταφέραμε να μπούμε, έχω τα κλειδιά, αλλά δεν ξέρω τώρα ποιο είναι, οπότε ψάχνουμε. Πολλοί θα αναρωτιέστε γιατί μπήκα στο σπίτι χωρίς την ενοικιάστρια, γιατί είχα τα κλειδιά. Το καλό αυτού του σπιτιού είναι ότι είναι ενός προσώπου της οικογένειάς μου και μου έδωσε τα κλειδιά, μου λέει πήγαινε δες το και αν σ' αρέσει πάρ' το. Οπότε δείτε, γενικά το σπίτι, ό,τι και αν ήταν, θα το έκανα εγώ μουνάρ, θα το έκανα κούκλα, θα το κάνω full studio. Οπότε με νοιάζει να κάνω εδώ το χώρο και όλα τα υπόλοιπα θα τα φτιάξουμε.
πρώτες αντιδράσεις από το σπίτι. Αρκετά μεγάλο, έχει ας πούμε δύο full δωμάτια. Απλά εμένα ο στόχος μου είναι σίγουρα μια μεγάλη τηλεόραση με ένα καναμπέ για να μπορώ να αράζω, να παίζω τα FIFA μου, να βλέπω τα Netflix μου. Θέλω σίγουρα να κάνω δύο backgrounds για το YouTube. Το κακό είναι ότι έχει ένα μεγάλο υπνοδωμάτιο και ένα ψιλομικρό χώρο. Αυτό το σπίτι γενικά έχει να ανοιχτεί κάποια χρόνια. Θα το κάνω εγώ, θα το βάψω, θα του πάρω ωραία επιπλά, θα το κάνω κούκλα. Το κάνω μουνάρα. Αλλά τώρα ουσιαστικά σκεφτόμαστε τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, μάγκες, δεύτερη μέρα που ψάχνω σπίτι στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι έχω απογοητευτεί πάρα πολύ, διότι έχω έρθει εδώ με ένα φίλο μου, ψάχνουμε. Κάποια είναι worth, τα νίκη είναι πάρα πολύ ακριβά. Αλλά, Gucci, έχω έρθει στο τρίτο σπίτι. Θα το δούμε και θα δούμε τις αντιδράσεις. Μόλις είδα ένα σπίτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Το κακό είναι ότι ο ενοικιαστής μου είπε ότι περιμένει απάντηση από κάποιον άλλον. Και αν ο άλλος του πει όχι, τότε θα πάω εγώ. Έχω ξενερώσει λίγο, αλλά είμαι αισιόδοξος. Πάω να δω τώρα άλλα δύο σπίτια. Και απλά επιτέλους σήμερα, επειδή δεν θα είμαι και πολλές μέρες στην Αθήνα, να κλείσω ένα σπίτι ωραίο, να το κάνω στούντιο, να γουστάρουμε όλοι. Αυτά, πάμε στο επόμενο σπίτι. Βρήκα ένα πολύ ωραίο σπίτι στο Παγκράτη, όπου έχει και Θέα Ακρόπολη. Μόλις είδα τη Θέα Ακρόπολη, δεν ξέρω, μου σηκώθηκε, to be honest. Ελπίζω να καταλήξω εκεί πέρα. Έχω κουραστεί πάρα πολύ. Τα λεφτά είναι λίγο τσιμπημένα, αλλά ok. Αφού έχει Θέα Ακρόπολη, ας τα δώσουμε. Είμαι αισιόδοξος. Χαίρομαι που περνάω αυτή την εμπειρία μαζί σας. Θα δούμε πού θα καταλήξει αυτό. Λοιπόν, μόλις γύρισα από την Αθήνα, από την πρώτη μου προσπάθεια να βρω ένα διαμέρισμα, έτσι όπως το θέλω. Είναι 15 Φλεβάρι, μία μέρα μετά από τη μέρα των ερωτευμένων. Μας πρίξαν τα αρχίδια χτες στο Instagram. Η αλήθεια είναι ότι, to be honest, δεν έτρεξα πάρα πολύ. Δηλαδή μπορούσα, ήμουν εκεί 4 μέρες, μπορούσα να δω 15 σπίτια. Τη μία μέρα έκανα βίντεο, την άλλη μέρα έβρισκα σπίτια. Για να μην σας τα πολυλογώ, βρήκα ένα διαμέρισμα σε μια πάρα πολύ καλή περιοχή. Και το καλύτερο είναι ότι έχει Θέα Ακρόπολη. Είπα στον ιδιοκτήτη ό,τι περισσότερο μπορούσα. Του είπα, μπρο, είμαι καθαρός, θα έχεις πάντα τον νίκη στην ώρα σου. Του λέω, ασχολούμαι με τα βίντεο και τις φωτογραφίες, οπότε το σπίτι θα στο έχω πάντα κούκλα. Δεν θα μείνω με τίποτα στο πρώτο σπίτι. Νιώθω ότι θα με περιορίσει πάρα πολύ. Και ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης μου είπε ότι με συμπάθησε, ότι με έχει στα πλάνα του. Απλά πριν αποφασίσει σε ποιον δώσει το σπίτι, θέλει να δει όλους αυτούς που θα πάνε. Θα μου πει σε 2 μέρες. Ελπίζω να μείνω εκεί. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Παρ' όλα αυτά, εννοείται ότι υπάρχει περίπτωση να φάω και τάπα. Σε περίπτωση όπου δεν νοικιάσω αυτό το σπίτι, θα πάω στην Αθήνα, θα μείνω στο διαμέρισμα το πρώτο και κάθε μέρα θα πηγαίνω να βλέπω σπίτια μέχρι να κλείσω κάποιο. Αυτός ο μήνας λογικά είναι ο τελευταίος μου εδώ πέρα. Θα μου λείψει, αλήθεια είναι, αλλά ξέρω ότι αξίζει τον κόπο. Όλο αυτό το βλογκάρω για να δείτε, πέρα από την εξέλιξη στο ότι πώς φεύγεις από μια πόλη να πας στην άλλη, βλέπετε και το πόσο κούραση και ταλαιπωρία θέλει να κλείσεις ένα σπίτι όταν είσαι από άλλη πόλη. Είμαι ολοκάβλωτος με το μέλλον. It's official, φεύγω, την κάνω. Πακετάρουμε. Μαλάκα, έφτασε τη στιγμή. Χαίρομαι που τις άρεσαν.